Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Θέλουμε σήμερα να φτιάξουμε μαζί ένα ζυμαράκι που μπορείτε κάτι να το ψαρέψετε με σαλαγκιά και με πολυάκιστρο. Για ό,τι ψαρέμονται θέλετε εσείς. Θέλετε για casting, θέλετε και για εγκλέζικο. Ξεκινάμε, φίλοι μου. Ξεκινάμε. Το ζυμαράκι μας σήμερα είναι, έχουμε τύψα τροφή σε ένα πλαστικό μέσα, εδώ. Θέλω να ζεστάνετε νερό ζεστό. Αφού θα βάλετε μέσα τύψα τροφή σε ένα κουβαδάκι όσο θέλετε εσείς, θέλω το νερό να περάσει ένα δάχτυλο πάνω από τύψα τροφή. Ο λόγος παιδιά μου είναι ότι όταν αρχινάει και μαλακώνει η ψαροτροφή, αρχινάει και τραβάει η ψαροτροφή το νερό και έτσι γίνεται λάσπη, λιώνει. Πάμε φίλοι μου, πάμε μαζί να φτιάξουμε ένα ζυμαράκι, ένα ζυμάρι για πολυάκιστρο και για εγκλέζικο. Φίλοι μου, εδώ έχουμε βάλει μέσα εδώ την ψαροτροφή που έχουμε βάλει μέσα το ζεστό νερό. Τώρα η ψαροτροφή έχει γίνει λάσπη. Πάμε. Φίλοι μου, εδώ έχω τη σκόνη εδώ πέρα που είναι ρέγκα και σαρδέλα μαζί. Φίλοι μου, θα βάλω ένα. Δύο. Εδώ. Έτσι. Μετά. Πάμε. Βάζω εδώ το υγρό σαρδέλα με βάση τη γλυκερίνη. Ορίστε, φίλοι μου, θα βάλουμε ένα δάχτυλο υγρό εδώ μέσα. Τώρα σιγά σιγά θα αρχινήσουμε σιγά σιγά, φίλοι μου, και θα το αλλάξουμε με αλεύρι. Τι θέλω από εσάς. Αυτό όχι στην κατάψυξη, εντάξει, θέλω να είναι πάντα στη συντήρηση. Φίλοι μου, εδώ, έτσι, τελεία. Τώρα, θα αρχινήσουμε και θα βάλουμε σιγά σιγά λίγο αλεύρι. Εδώ. Έτσι. Δείτε. Τώρα σιγά σιγά θα αρχινήσω να το μαλάξω και θα το φέρω όπως θέλω εγώ, στα μέτρα μου. Δεν θέλω να μου βγει ή να σας βγει πάρα πολύ μαλακό. Τώρα θα αρχινήσουμε σιγά σιγά να το μαλάξουμε το ζυμαράκι, ώστε να βγει εκεί που θέλουμε εμείς, δηλαδή σαν μαστίχα. Να μας ξεκολλάει πάνω από τη σαλαγκιά και όταν θα περνάμε το πολυάκιστρο να μην είναι πάρα πολύ μαλακό. Τώρα θα αρχινήσω να το μαλάξω εγώ το ζυμαράκι εδώ που έχω μαζί και την ψαροτροφή, φίλοι μου, εντάξει. Και μόλις θα είμαι έτοιμος θα δείτε το αποτέλεσμα. Φίλοι μου, αφού αρχινήσαμε και το μαλάξαμε εδώ, πάμε πάλι, θα βάζουμε πάλι σιγά σιγά αλεύρι. Είπαμε, θα βάζουμε σιγά σιγά το αλεύρι για να το φέρουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Πάμε πάλι να ξαναβάλουμε πάλι αλεύρι. Να σας πω κάτι που πολλοί δεν το έχετε σκεφτεί και δεν το έχετε κάνει. Όσοι κάνουν ζυμάρι. Φίλοι μου, όταν θα αρχινήσετε να πλάθετε το ζυμαράκι, αν μπορείτε να το πλάθετε πάνω σε μάρμαρο. Ο λόγος που θέλουμε να πλάσουμε το ζυμαράκι πάνω στο μάρμαρο είναι ότι το μάρμαρο δεν πιάνει θερμοκρασία. Είναι πάντα παγωμένο και αρχινάει και σφίγγει πιο πολύ, πιο γρήγορα. Αντί να το έχουμε στα χέρια μας, γιατί το χέρι όταν θα πλάθουμε αρχινάει και πιάνει μια θερμοκρασία το χέρι μας
Και συνέχεια, αν δείτε σιγά σιγά, το ζυμαράκι σας αρχινά και μαλακώνει. Και λέτε ότι δεν είναι έτοιμο να ρίξω κι άλλο, να ρίξω κι άλλο. Γι' αυτό, μόλις θα είμαι έτοιμος εγώ, θα το ρίξω πάνω στο μάρμαρο και θα αρχινήσω εκεί να πλάθω το ζυμάρι πάνω στο μάρμαρο. Μου σφίγγει πιο γρήγορα. Φίλοι μου, το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Το έφερα εκεί που ήθελα εγώ. Το έβαλα πάνω στο μάρμαρο. Ορίστε, φίλοι μου. Και τώρα είμαι έτοιμος για ψάρεμα. Είπαμε κάνει και για πολυάγκιστρο και για σαλαγκιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Fishing gives life. Την αγάπη μου.